πρωινή διαζώσεις μάθηση. Αυτό και τίποτα άλλο. 15 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 600 μαθητές σε δύο από τα ιστορικότερα κτίρια του Δήμου Ηρακλείου παραμένουν άστεγοι. Έχουμε κάνει άπειρα αιτήματα όλα αυτά τα χρόνια. Αν δείτε τα κουφώματα, τα παράθυρα, όλα αυτά είναι επικίνδυνα, οι σοβάδες που πέφτουν, υγρασίες, νερά, όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς γίναν από τίποτα έως ελάχιστες παρεμβάσεις στο σχολείο. Γονείς και κηδεμόνες από το 24ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και από το 7ο Δημοτικό Σχολείο, τα κτίρια των οποίων έχουν κριθεί ακατάλληλα ή μερικώς ακατάλληλα κατά περίπτωση, πραγματοποίησαν παρέμβαση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Ζητάμε ο Δήμος, σαν αρμόδιος που είναι, να ψάξει να βρει όποιες δυνατές λύσεις υπάρχουν. Ήδη έχω μιλήσει με τη Δημοτική Περιουσία και ο κύριος Βασιλάκης εδώ, προκειμένου να βρούμε το συντομότερο δυνατόν λύση. Όπως καταλαβαίνετε, μπορώ να σας πω τώρα που θα πάνε την Τετάρτη. 400 γονείς είμαστε. Πείτε μου εσείς, τη μέρα που θα κάνει η κόρη μου χημειοθεραπεία, πού θα πάω τα άλλα δύο. Όπως τόνισαν οι γονείς, η μόνη αποδεκτή λύση είναι η πρωινή διαζώσεις εκπαίδευση, απορρίπτοντας τόσο την απογευματινή βάρδια, όσο και πολύ περισσότερο την τηλεκπαίδευση. Εμείς για τα παιδιά μας δεν θέλουμε ούτε τη λύση του WebEx, ούτε το πρωί-απόγευμα, γιατί όλα αυτά ανατρέπουν και την ψυχολογία των παιδιών και τις συνήθειές τους και το προγραμματισμό που έχουμε κάνει σαν γονείς και σαν οικογένειες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έλειψαν οι αντεγκλήσεις μεταξύ των παρατάξεων. Ωραία, θα τον κάνουμε τον απολογισμό ως ο νου. Ήταν πάρα πολύ άστοχο αυτό που είπε η φίλη μου η κυρία Αρχοντάκη, να λέει ότι δεν χτίστηκαν σχολιά. Δεν γνωρίζει το Ηράκλειο τότε. Μου έρχονται στο μυαλό διάφορα κτίρια, όπως είναι αυτό εδώ. Όπως είναι το Παγκρίσιο. Ποιο, το πολιτιστικό. Εδώ, βέβαια. Στη μικρή αίθουσα και σε διάφορους άλλους χώρους. Κύριε Σερέτη, το πολιτιστικό είναι πολιτιστικό συνεδριακό. Μα ακούστε με τώρα, ακούστε. Και πιθανόν και άλλα κτίρια. Θεωρώντας, έχοντας μάλλον την εμπειρία κακή, ότι υπάρχουν δυνατότητες πλέον και για την τηλεκπαίδευση των παιδιών, χωρίς να είναι ανέμακτο για τις οικογένειες, δεν είχαμε θεωρήσει ότι θα είναι άκυρες όλες οι πιθανές λύσεις και θα ζητούσαμε κτηριακή λύση σε βάθος μερικών ημερών. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατον. Ας κάτσουμε λοιπόν να δούμε τι είναι διαθέσιμο σήμερα. Είναι άλλα σχολεία, είναι πανεπιστήμιο, είναι ΤΕΗ, είναι ΕΛΜΕΠΑ, ο ΑΕΔ, είναι οτιδήποτε άλλο σχολικά κτίρια μπορεί να διαθέσουν έστω και μία αίθουσα. Λύση που δεν θα προβλέπει η Κίσκους είναι δυσχερής. Εκείνο που θα έδινε λύση το πρόβλημά μας και το είδαμε και στην προσωγική που το εφαρμόσαμε, είναι τα σπιτάκια. Ουσιαστικά οι γονείς έφυγαν άπραγοι από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς αυτό που αποφασίστηκε είναι η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής επιτροπής που θα διερευνήσει τις δυνατότητες άλλων φορέων της πόλης να φιλοξενήσουν σε αίθουσες τους μικρούς μαθητές. Αποφασίσανε για άλλη μια φορά να κάνουν μια διαπαραταξιακή επιτροπή 2-3 εκπροσώπων που θα συμμετέχουν 5-6 άτομα σε επίπεδο εδεσαϊκού.